Προβληματισμένοι παραμένουν οι παραγωγοί για την τιμή του ελαιολάδου τη φετινή χρονιά. Είναι μια καλή χρονιά για το προϊόν, όμως η πανδημία επηρέασε πολύ τα πράγματα και έφερε αλλαγές στα σχέδια των παραγωγών. Προβλήματα σημειώθηκαν και στην παραγωγή της μαυροελιάς. Είχαμε σοβαρά προβλήματα στην αρχή με την ποικιλία μαυρολιά που καλλιεργούμε εδώ στην περιοχή. Είναι μια τοπική ποικιλία η οποία πρέπει να έρχεται από την εποχή του βασιλιά Νέστορα, η οποία όμως φέτος για πιθανότατα λόγω των κλιματικών διαταραχών είχαμε προβλήματα στην καρπόδεση, αλλά και άρα λοιπόν είχαμε χαμηλή παραγωγή σε καρπό, αλλά και πολύ χαμηλή ελαιοπεριεκτικότητα. Οι τιμές που κυμαίνεται φέτος στο ελαιόλαδο είναι στα 2,40 ευρώ με 2,50 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον. Βέβαια, η σταθεροποίησή της αναμένεται στο τέλος της συγκομιδής της ελιάς. Η τιμή δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί στο 2,40 με 2,50 σε σχέση με τα 2,20 που είχε πέρυσι. Και αν λάβουμε υπόψη την πολύ μεγάλη προσφορά ελαιολάδου που υπάρχει αυτή την περίοδο, θα έλεγα ότι μας επιτρέπει να έχουμε μια ελαφρά αισιοδοξία για το μέλλον. Άλλο ένα πρόβλημα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί ακόμα ήταν η κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές το προηγούμενο διάστημα. Σε αναμονή βρίσκονται τώρα για να δουν το αποτέλεσμα μετά τη συγκομιδή που θα έχει σταθεροποιηθεί και η τιμή.